Τι να μην υπάρχει, αφού μου έχει σπάσει τη μύτη. Δεν υπάρχει. Καταστροφέα μου. Καταστροφέα μου. Δεν υπάρχει. Και πατατούλα ξεροψημένη. Άμα σου λέω τώρα. Να βάλω και τα γκρέμε. Με τα μουσλί είμαι το πρωί, με τα μουσλί είμαι. Με τα μουσλί είσαι και φτιάχνει τέτοια. Αντέχει. Τι θε να κάνω. Πω, πω και ντοματούλα, πώ δείχνει. Έγινα πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Ειλικρινά ήταν ωραία. Ωχ, καίκα. Τι έβαλες μέσα στη σαλτσούλα και βγήκε τόσο νόστιμη. Έβαλα μέσα κολοκύθι και πιπεριά. Πάντα εγώ το καλοκαίρι αλέθω στο μπλέντερ κολοκύθι και πιπεριά. Φτάνει καλέ. Ξέρω, εγώ δεν έχω αλάτι πατάτες. Η φέτα δεν δίνει αλάτι. Πεντανόστιμο. Καλά είσαι. Τι κάει και εσύ. Όχι, δεν κάει. Το αγόρι κουρεύτηκε. Ναι. Έχουμε θέματα σήμερα. Λοιπόν, πεντανόστιμο για άλλη μια φορά, αλλά είπαμε, είσαι και ο άρχοντας του κεφτέ. Η αλήθεια αυτή είναι. Α, χάνεις κεφτέδες σου, μαμά μην ακούς τώρα. Δεν υπάρχουν, ναι. Και μαμά μου κάνει ωραία. Έχω δοκιμάσει μαμά σου. Μαμά μου κάνει το κλασικό το κεφτέ, το μικρό το κεφτεδάκι, το γνωστό. Εσύ κάνεις ποικιλία κεφτεδιών. Ακριβώς. Άντε να συνεταιριστούμε όλοι μαζί να ανοίξουμε κεφτεδάδικο. Κεφτεδοπολείο. Κεφτεδάδικο. Πολύ ωραία ιδέα. Τι ώρα είναι? Δεν ξέρω. Πάει και τέταρτο. Τι για διαφημίσεις είμαστε? Τι πάει, γιατί πάει και 20. Λοιπόν, τότε πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια και επιστρέφουμε μέσα μετά για τις δικές μας ειδήσεις της ημέρας. Πεντανόστιμο, μπράβο ρε εσύ.